στη σημασία του αντιγρυπικού εμβολιασμού των πολιτών και ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν στις λεγόμενες ομάδες υψηλού κινδύνου, ώστε να υπάρχει θωράκιση του πληθυσμού από το σοβαρό αυτό νόσημα, αναφέρθηκε με δηλώσεις του ο καθηγητής παθολογίας Μωυσής Ελισάφ με αφορμή το ότι πλησιάζουμε στα μέσα του φθινοπόρου. Τα εμβόλια, όταν γίνονται στην κατάλληλη εποχή, μπορούν να μας εξασφαλίσουν κατά το δυνατόν την καλύτερη προστασία από την γρίπη, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Ελισάφ. Η γρίπη, πρέπει να τονίσουμε κάτι το οποίο το επαναλαμβάνω πολλές φορές, είναι σοβαρό νόσημα. Η γρίπη δεν είναι το κοινό κρυολόγημα, γιατί πολλές φορές κάθε εμπείρητη λίμωξη, κυρίως του αναπνευστικού, πολύ συχνή τους χειμερινούς μήνες, με λίγο χαμηλό πυρετό, βήχα, συνάχη, πονοκέφαλο, πονόλαιμο, εκλαμβάνεται ως γρίπη, και αυτό δεν είναι γρίπη, είναι ένα κοινό κρυολόγημα. Γρίπη που οφείλεται σε συγκεκριμένους ιούς, συγκεκριμένα στελέχη ιών, που μεταλλάσσονται, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα με την πάροδο του χρόνου, είναι ένα σοβαρό νόσημα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, για τη γρίπη χρειάζεται η πρόληψη, και αποτελεσματική πρόληψη επιτυγχάνεται με τους εμβολιασμούς. Επειδή είπαμε το στέλεχος αυτό μεταλλάσσεται με την πάροδο του χρόνου, οι επιστήμονες βλέπουν τα στελέχη τα οποία επεκράτησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα και αναπροσαρμόζουν λοιπόν τα εμβόλια επί τη βάση αυτών των στελεχών, ώστε κάθε φορά το καινούργιο εμβόλιο να μπορεί να καλύπτει κατά το δυνατόν τα στελέχη εκείνα του ιού που προκάλεσαν την νόσηση τον προηγούμενο χρονικό διάστημα. 100% προστασία δεν υπάρχει ποτέ. Αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης θα πρέπει να το γνωρίζουμε. Αλλά τα εμβόλια, όταν γίνονται την κατάλληλη εποχή, και η κατάλληλη εποχή είναι από τον Οκτώβριο, 15 Οκτωβρίου για τη δική μας περιοχή, τότε μπορούν να μας εξασφαλίσουν κατά το δυνατόν την καλύτερη δυνατή προστασία. Και αν δεν μπορούμε να πούμε σε όλους τους συμπολίτες μας, εμβολιαστείτε, άτομα που έχουν υποκείμενα νοσήματα, βρονχίτιδα, καπνιστές, που έχουν προβλήματα από το αναπνευστικό, άτομα που έχουν προβλήματα από την καρδιά τους, άτομα πάνω από 60 χρονών, άτομα υψηλού κινδύνου, πρέπει, ή λειτουργεί υγείας, κάτι το οποίο επίσης πρέπει να το τονίσουμε, διότι βλέπουμε μέσα στο νοσοκομείο γιατροί, νοσηλευτές, υποπροσωπικό, είμαστε φορείς. Και επομένως εμείς μπορούμε να νοστήσουμε, να διασπείρουμε τον ιό με καταστροφικά αποτελέσματα. Είναι αδιανόητο οι λειτουργοί υγείας να μην εμβολιάζονται. Σε πολλά άτομα, και με τη συμβουλή του θεράποντα γιατρού, σε πολλές περιπτώσεις το αντιγρυπικό εμβόλιο πρέπει να συνδυάζεται και με το εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκου, διότι ο πνευμονιόκος προκαλεί πνευμονίες, προκαλεί πολύ βαριές πνευμονίες. Τα άτομα που έλεγα προηγουμένως είναι επίσης τα ευπαθή άτομα να κάνουν λίμωξη από πνευμονιόκοκο, που έχει σημαντικό ποσοστό θνητότητας. Ο αντιγρυπικός εμβολιασμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Κάθε χρόνο βλέπετε τα επιβεβαιωμένα, τα μη επιβεβαιωμένα είναι 100 φορές περισσότερα, και βλέπετε νοσηλίες, μονάδες, θανάτους, πολλούς από τους οποίους θα μπορούσαμε να τους είχαμε αποσοβήσει. Το να κερδίσουμε 100 ή 150 ή 200 ζωές ή 1000 νοσηλίες σε μονάδες εντατικής θεραπείας είναι πάρα πολύ σημαντικό κέρδος για μια κοινωνία, και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Υπάρχει, ξέρω, το αντιεμβολιαστικό, είναι μέσα σε αυτή την δαιμονοποίηση η οποία υπάρχει, την συνωμοσιολογία η οποία επικρατεί, και δυστυχώς δεν επικρατεί μόνο στην πατρίδα μας, αλλά βλέπω τα δεδομένα από την τα ανησυχητικά δεδομένα της επικράτησης ενός αφόρητου λαϊκισμού στην γειτονική Ιταλία, που είναι μια πολύ μεγάλη χώρα η οποία επηρεάζει τα ευρωπαϊκά δρόμενα, και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.